ωφελούς ιδρύματος και του νοσοκομείου ως μέσα στα πλαίσια μιας ιδιωτικής κλινικής και μάλιστα με έναν όρο ο οποίος μέχρι τότε τουλάχιστον και από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι νομικός, δεν το συναντούσαμε μέσα στα νομικά κείμενα. Και άρα με αυτό τον τρόπο ως ιδιωτικό ίδρυμα, ως ιδιωτική κλινική μπήκε στη διαδικασία και πωλήθηκε και ιδρύθηκε η ιδιωτική κλινική επειδή που σήμερα τον ξέρουμε. Κύριο Βορύδη τον έχετε βάλει μέσα στα τέσσερα πρόσωπα για τους οποίους εντοπίζετε πολιτικές ευθύνες, να του δώσουμε το λόγο, να ακούσουμε την δική του άποψη. Κύριε Βορύδη, είστε είσαι εκ των τεσσάρων. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι υπερηφάνως αναλαμβάνω τις πολιτικές ευθύνες εγώ. Είστε στη γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη να πάρετε βραβείο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούστε, να κάνουμε μια συζήτηση, η οποία πάντοτε θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα νόημα και να βάζουμε ορισμένες παραμέτρους για να συνεννοούμαστε όλοι. Δεν είναι αυτονόητο όταν κάποιος παίρνει μια νομοθετική πρωτοβουλία, είναι υπουργός. Και εν συνεχεία, με τη δική του πρωτοβουλία, με τη δική του πρόταση, ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή. Ψηφίζεται μια διάταξη, η οποία γίνεται νόμος μετά την ψήφισή της. Δεν είναι προφανές ότι φέρει την ευθύνη αυτής της διατάξεως. Σαφώς. Τώρα λέμε κάτι αυτονόητο, νομίζω. Έτσι, αν είναι υποφελής, αν απαξιώθηκε το ερήκος δυνάμεων για το δημόσιο. Αν η κίνηση αυτή, η νομοθετική ενέργεια είναι προς όφελος του δημοσίου. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει κάθε φορά. Όταν αρχίσαμε να συζητάμε για τον Δινάν, ότι πετέθη ως μια αναβαρχίδα των σκανδάλων στην υγεία. Και αυτή ήταν η διατύπωση που έκανε ο τότε πρωθυπουργός. Σκάνδαλο, για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν είναι πολιτική διαφωνία. Πολιτική διαφωνία είναι ένα κανονικό πράγμα. Σαφώς. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω μια ορισμένη άποψη και το προσφέρει να επιληθεί ένα ζήτημα. Ο κ. Μαντάς έχει μια άλλη άποψη. Αν επιφελήθηκε μια τράπεζα όμως, όπως λένε, εις βάρος του δημοσίου, εμού δηλαδή, των υπολείπων, εκεί, ναι, εκεί μιλάμε για σκάνδαλο. Παναλαμβάνω λοιπόν. Αυτά είναι πολιτική διαφωνία. Το ερώτημα είναι κατά πόσον υπάρχει μια αξιόπινη συμπεριφορά, η οποία, αν θέλετε, εκφεύγει από αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει στα πλαίσια της λειτουργίας των καθηκόντων του ένας οποιοσδήποτε υπουργός, μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, σε τελευταία ανάλυση. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι καλά, αυτό που λέτε είναι ναι, βεβαίως αναλαμβάνω την ευθύνη της πολιτικής μου ενέργειας, την οποία θεωρώ και εξακολουθώ να θεωρώ επωφελή για το δημόσιο και για τους πολίτες. Αλλά να τελειώσουμε. Η αρχική ιδέα με αυτό το οποίο ήρθαμε να συζητήσουμε τον Δινάν όπως το έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν η πολιτική μας διαφωνία για το χειρισμό του Δινάν, γιατί αυτά γνωστή. Τον Δινάν είναι μια υπόθεση η οποία συζητείται στο κοινοβούλιο κατά επανάληψη από το 2011. Δεν συζητήθηκε το 2014. Συζητείται για χρόνια. Γιατί υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εκεί είχαν διατυπωθεί οι πολιτικές απόψεις. Οι τροπολογίες, όταν ετέθησαν, απετέλεσαν αντικείμενο κοινοβουλευτικής συζητήσεως, δημοσίας κριτικής, συζητήσεως στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είναι όλα γνωστά. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το καινούριο, ποιο είναι το πρόσθετο. Γιατί αν εκείνο το οποίο μας λέει σήμερα η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ξέρετε, εσείς κάνατε αυτές τις επιλογές με τις οποίες εμείς διαφωνούμε, με συγχωρείτε, χαίρο πολύ χαιρόπουλο. Δεν λέει μόνο αυτό. Το γνωρίζαμε. Για ζημιά, για ζημιά 4,5 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν, να τελειώσουμε λοιπόν με αυτό. Γιατί προσέξτε, αν κάποιος έχει προσβλάβει του δημοσίου ενεργήσεων, έχει κάνει ένα αδίκημα. Και τέτοιο αδίκημα δεν διαπιστώνεται, έτσι. Έρχομαι όμως τώρα στο τι ήταν η πολιτική για να πάμε στην ουσία. Άρα, κύριε Μαντά, τι σας λέει ο κύριος Βορύδης, ότι το πολιτικό σκέλος είναι μια διαφωνία. Ναι, προσπαθώ να βοηθήσω την κουβέντα. Το ένα κομμάτι που λέει είναι ότι είναι πολιτική διαφωνία, αδίκημα δεν βρήκατε, άρα τη συζητάμε. Προσέξτε. Επιτρέψτε μου να πάω και στην πολιτική διαφωνία. Να πάω και στην πολιτική διαφωνία για να το λύσουμε. Όλη η συζήτηση έχει μια αφετηρία, η οποία δεν πατάει. Ποια είναι η αφετηρία? Ότι αυτό είναι ένα δημόσιο πράγμα, τον Δινάν. Για να συνονόμαστε τώρα, να το κλείγουμε. Έχει λυθεί αυτό από την νομολογία, έχει λυθεί από τα δικαστήρια, έχει λυθεί κατά επανάληψη πάρα πολλές φορές. Άρα εδώ κανονικά δεν χωρίς συζήτηση. Μεγάλη ευκολία το λέτε αυτό. Το λέω γιατί το λέτε κι εσείς. Στο πόρισμά σας το λέτε κι εσείς. Πού το λέτε στο πόρισμά σας? Πού το λέτε στο πόρισμά σας? Λέτε ότι δεν είναι. 17 σελίδες επιχείρημα γιατί δεν είναι δημόσιο, γιατί είναι δημόσιο και καταλήγεται. Δυστυχώς όλα αυτά τα έχει απορρίψει η δικαιοσύνη. Πράγματι. Έτσι είναι. Εκρήθησαν. Άρα λοιπόν, προσέξτε τι λέτε. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο. Για την απόφαση του Ρινοδικείου. Τι να κάνω τώρα. Εκρήθησαν. Εντάξει. Από εκεί μπορούν να κρυθούν. Δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με την απόφαση του Ρινοδικείου. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν δεδομένα ότι εσείς έχετε πολιτικό κίνητρο, το Ρινοδικείο δεν είχε. Έρχομαι όμως να μπω στη συζήτηση. Γιατί γίνονται όλα αυτά τώρα? Ακούστε, λίγο θα καταλάβετε σε 3 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω εγώ παραπάνω. Τις 135 σελίδες θα τις κάνω 3 δευτερόλεπτα. Είναι δημόσιο το Δινάν. Μάλιστα. Λένε. Ωραία.
Μπορώ να διορίσει δίκη στο δημόσιο? Όχι. Μπορεί να κάνει μια πρόσληψη στο δημόσιο? Όχι. Αν τον Ντινάν χάσει λεφτά, ζημίες, είναι υποχρεωμένο να τις πληρώσει στο δημόσιο? Όχι. Εάν βγάλει λεφτά, θα μπουν στην τσέπη του δημοσίου? Όχι. Πώς είναι δημόσιο? Γιατί επιδοτεί το ελληνικό ερυθρό σταυρός. Α, αλήθεια. Και δεν μου λέτε, ο αθλητικός όμιλος Παιωνίας, ο οποίος επίσης επιδοτείται, είναι δημόσιος? Μάλιστα. Η μη κυβερνητική οργάνωση για τους πρόσφυγες, που επίσης επιδοτείται, είναι δημόσια? Προσέξτε, δεν είναι δημόσιο. Και γι' αυτό αυτή η συζήτηση έχει μια αφετηρία αίωλη. Και γι' αυτό δεν προκύπτει και τίποτε. Προσέξτε όμως το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Έχω ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο πράγματι είναι κοινοφελές, μάλιστα. Κοινοφελές σημαίνει δημόσιο. Δεν υπάρχουν κοινοφελή ιδρύματα ιδιωτικά. Ούτε, πολλά, άπειρα. Ούτε ιδιωτικό σημαίνει. Άπειρα. Νοσηλευτικό ίδρυμα. Α, τι είναι, υβριδικό? Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου. Λοιπόν, προσέξτε. Εδώ λοιπόν. Έχω λοιπόν ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο χρωστάει και τις Μιχαλούς. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Πώς έγινε αυτό? Το όνειρο. Γιατί η διοίκησή του το ρίξε έξω. Να πάτε να ρωτήσετε τον κύριο Μαρτίνη. Άρα λοιπόν. Η εποπτεία τότε. Άρα λοιπόν, η εποπτεία δεν συνίσταται στην διοίκηση. Μην τα μπερδεύετε. Άρα λοιπόν και η εποπτεία δεν του Υπουργείου Υγείας, εκεί και αν δεν συνίσταται στη διοίκηση. Συνίσταται μόνο σε ζητήματα υγειονομικά, όπως ξέρετε, κάλιο νεμού. Και ποιος το ελέγχει, κύριε Βορύδη, για την κακοδιαχείριση, δεν έπρεπε να ελέγχεται? Η απάντηση είναι κανονικά το σωματείο, το οποίο βλάπτεται από την κακή διαχείριση. Αυτό έχει συμφέροντα. Δηλαδή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Γιατί αυτός είναι που διορίζει τη διοίκηση. Προσέξτε τώρα. Καμία σχέση το δημόσιο με όλο αυτό. Συνεχίζω όμως. Έχουμε αυτή την πραγματικότητα. Κάνει λοιπόν ζημίες. Χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στο δημόσιο, χρωστάει στους εργαζόμενους, χρωστάει στους προμηθευτές. Προσπαθήστε όμως να συνοψίσετε λίγο για να μπορέσουμε να πάρουμε απάντηση από τον κύριο Μαρτίνη. Και έχουμε το εξής θέμα. Να εφαρμόσουμε σκληρά ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Τι είναι αυτό? Ας κλείσει. Ας κλείσει. Είναι μια δουλειά, έπεσε έξω. Ναι, έχει συνέπειες δυσμενείς αυτό? Ναι. Ποιες δυσμενείς συνέπειες? Κάνει κόσμο στη δουλειά, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα δεν παρέχει καλό, δεν παρέχει υπηρεσίες, βλάπτονται οι ασθενείς, υπάρχει θέμα. Τι έρχονται και λένε? Να το κρατικοποιήσετε. Έρχεται και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το όνειρο του τραπεζίτη. Γιατί βέβαια όταν το κρατικοποιήσουμε, τα χρέη όλα του Ντινάν έρχονται στο δημόσιο και τα πληρώνει, και τα πληρώνει ο φορολογούμενος. Εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Και τι λέμε? Θέλουμε να λυθεί λύση, να δοθεί λύση μέσα στην αγορά. Μπορούμε να κάνουμε και να υποστηρίξουμε όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να δοθεί λύση μέσα στην αγορά. Αυτό κάναμε. Κύριε Βορύδη, και γι' αυτό λέω ότι υπερηφάνως παίρνουμε την πολιτική ευθύνη για τις ενέργειες. Λέτε λοιπόν για να μην τα πληρώσει ο και κόσμος. Και περιμένουμε το ακόμα να μάθουμε ποιες είναι μάλιστα οι αξιόπινες πράξεις που έχουμε κάνει. Κύριε Μαντά, ποιες κύριε είναι Μαντά, πρέπει να υπάρχουν και αδικήματα. Θα πάρουμε ένα-ένα. Θα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, επιχειρείται κατά τη γνώμη μου μία αφετηριακά μία προσέγγιση που δεν έχει βάση. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το νοσοκομείο ήταν μέσα στα πλαίσια ενός κοινοφελούς ιδρύματος. Ναι. Θα σας πω χαρακτηριστικά, είπε, ναι, δημόσιο θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν ενταγμένο μέσα στις εφημερίες της Αττικής. Αλήθεια. Εκεί μέσα ειδικευόμενοι λειτουργούσαν και άρα κάναν ειδικότητα οι άνθρωποι. Είχε χαρακτηριστικά δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι ήταν δημόσιο, προφανώς ναι, όχι. Είχε χαρακτηριστικά όμως ιδιαίτερα. Δεν ήταν ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό νοσοκομείο. Άνοιξε αυτή η ιστορία όταν δόθηκε η δυνατότητα με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, ακόμη επί υπουργίας του κυρίου Αβραμόπουλου, να μπει η τράπεζα μέσα και να αρχίσει ένα αλυσβερίς, διότι περί αυτού πρόκειται. Η τράπεζα δεν μπήκε επειδή, ξαφνικά. Με συγχωρείτε. Αλλά συμφωνούμε. Αλλά αισθάνομαι ότι ο κόσμος πραγματικά θα χαώσει μέσα σε αυτή την συζήτηση. Γιατί είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεν είναι καθόλου λεπτομέρειες. Μου επιτρέπετε. Είναι 4-5 σημεία τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε. Λοιπόν, φτάνει ένα ίδρυμα, ένα νοσοκομείο από την κακοδιαχείριση, από τη ρεμούλα, από αυτό, σε μια απίστευτη κατάσταση, μπαίνει η τράπεζα μέσα, ανοίγει αυτή η δυνατότητα με νομοθετική πρωτοβουλία, φτάνουμε το 2012 με την
τροπολογία του κυρίου Λοβέρδου να μπορεί να οδηγηθεί στον εκπληστηριασμό και φτάνουμε στον αναγκαστικό εκπληστηριασμό. Μάλιστα, περί διαφθοράς και ρεμούλας, λοιπόν, η όλη συζήτηση. Κύριε Βορύδη, γιατί γίνεται όλο αυτό. Να σας πω κάτι. Ναι. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι πολιτικά, το είπε και ο κύριος Βορύδης, διαφωνείτε στον τρόπο χειρισμού του Ερίκος Δινάνη. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο να μας εξηγήσετε. Είδαμε ένα πρωτοσέλιδο πριν από λίγες μέρες που έκανε λόγο για προανακριτική για 4-5 πρώην υπουργούς. Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν αδικήματα, αν πρόκειται να ζητήσετε περαιτέρω διερεύνηση ποινικών ευθυνών, διότι οι πολιτικές ευθύνες εξαντλούνται κάπου στην εξεταστική. Και θα θέλαμε σε αυτό, κύριε Μαντά, μια απάντηση. Κοιτάξτε, η απάντηση. Για να μην αδικώ κάτι. Ουδής εκ των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής έχει μιλήσει γι' αυτό. Αυτό ήταν ένα δημοσίευμα. Ναι. Μα αυτό είπα, ρωτάμε, μα ούτε το διέψευσαν, ούτε το επιβεβαίωσαν. Το λέω τώρα για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Για να καταλάβουμε αν υπάρχουν αδικήματα. Στη σελίδα 130 και 131, στην τελευταία ουσιαστικά σελίδα του πορίσματος, σας διαβάζω γιατί, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λέει, υπό το πρίσμα αυτό, η Εξεταστική Επιτροπή επαναδιατυπώνει τις εκτιμήσεις αναφορικώς με την ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων και λέει πρώτον, εκτιμά ότι αναφορικώς με όσα κατέθεσε ενώπιον της ο κ. Λοβέρδος απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί διαπράξεων ή παραλήψεων αδικήματα. Από τη δικαιοσύνη, κύριε Μαντά, έτσι. Όχι από προανακριτική. Κοιτάξτε. Ξέρετε ότι στην διαδικασία, την κοινοβουλευτική, ισχύουν διάφορα πράγματα. Το αν και εφόσον θα επιλεγούν αυτά, αυτόν θέλω δύο λεπτά το λόγο, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το κρίνουμε στη συνέχεια. Αν δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο να υπάρχουν δημόσια, να δοθούν δημόσια τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω για να δούμε τα διατάφτα. Ναι. Εάν υπάρχουν αδικήματα, μπορούμε να πάμε στην προανακριτική. Να σας πω το διατάφτα ποιο είναι, αν μου επιτρέπετε. Το διατάφτα είναι ότι εδώ έχουμε ένα καραμπινάτο, κατά τη γνώμη, μια καραμπινάτη περίπτωση, που ένα κοινοφελές ίδρυμα μέσα από τις χρονικές περιόδους αυτές συγκεκριμένες, αφού διαλύεται ουσιαστικά από τη ρεμούλα και την κακοδιαχείριση, μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, πολιτική επιλογή, λέει ο κ. Βορύδης, οδηγείται τελικά στην εκποίηση. Και ποιο είναι το κρίσιμο εδώ? Ότι αν, γι' αυτό είναι το αφετηριακό πολύ σημαντικό, ένα κοινοφελές ίδρυμα ούτε εκποιείται, ούτε μεταβιβάζεται, ούτε τίποτα. Κύριε Βορύδη, εκτιμάτε ότι μπορεί να πάμε στη δικαιοσύνη για την περίπτωση του κ. Λοβέρδου και του κ. Γεωργιάδη? Για τον κ. Λοβέρδο τώρα. Παρότι δεν είμαι και αρμόδιος, ας πούμε, αλλά σχολιάζοντας, αν θέλετε, πολιτικά σχολιάζοντας. Δεν έκανα τίποτα διαφορετικό. Διάβασα τα συμπεράσματα. Λοιπόν, για τον κύριο Λοβέρδο, προσέξτε τι λέει. Δεν αφορά τίποτα την υπουργική του θητεία. Άρα δεν αφορά τίποτα τον Δινάνη. Αφορά το αν κατέθεσε ειλικρινώς στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό, με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Κατάλαβα ότι θα αναλάβετε τη νομική υποστήριξη του κ. Λοβέρδου. Όχι, γι' αυτό λέω. Μην κόβετε τώρα αυτό. Σας λέω ότι θέλω να σχολιάσω το κείμενο, μου λέτε τη νομική υποστήριξη. Να σας πω τι λέω. Υπάρχει μια πολιτική κόντρα τελικά για να προσπαθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ρίξουμε λάσπη στον άλλο. Υπάρχουν στοιχεία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί και παλιότερα ακούγα τη Νέα Δημοκρατία να λέει για τη λίστα Λαγκάρτ και το ΣΥΡΙΖΑ να λέει για τη λίστα Μπόγκερς, αλλά δεν είδαμε τίποτα να βγαίνει. Δηλαδή, ο κύριο Μαντά περιγράφει μια κατάσταση πολιτική. Στην Μπόγκερς, για πείτε μας ποιον βρήκε, ποιος βρέθηκε. Μ' αφήνετε να πω τα δύο θέματα, γιατί ετέθησαν δύο θέματα για τα οποία ρωτάει επιμόνως και εσείς, αλλά και η κυρία Άννα. Ελάτε, κύριε Μαντά. Γιατί γίνεται? Γιατί δεν έχει άδικο και ο Σπύρος που θέλει να πάμε να δούμε και την πιο μεγάλη πολιτική εικόνα. Για να δούμε την εικόνα τη μεγάλη, πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι, τι είναι αυτό το οποίο αποδίδεται. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό που πηγαίνει προς διερεύνηση είναι αν δεν κατέθεσε ειλικρινώς, αυτή είναι η διατύπωση, στην Εξεταστική Επιτροπή, όπου δεν είναι υπουργός, είναι βουλευτής, άρα δεν χρειάζεται καμιά διερεύνηση σε επίπεδο υπουργικό. Εντάξει, αυτό, άμα όποιος θέλει, μπορεί ο κ. Μαντάς αύριο να πάει να κάνει μια μήνυση, αν τον πιστεύει, για ψευδορκία μάρτυρα. Και αίρεται η βουλευτική ασυλία. Αυτό είναι που θα έχουμε να συζητήσουμε. Το δεύτερο που αφορά τον κ. Γεωργιάδη είναι, αυτό το αποδίδεται, ότι υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο ήταν μεταξύ της Τραπέζης Πειραιώς και του Ντινάν, δηλαδή της δανείστηρας τράπεζας και του Οφηλέτη, το προσυπέγραψε ως Υπουργός Υγείας. Προσέξτε, από το μνημόνιο αυτό, ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή το δημόσιο, δεν αναλαμβάνει την παραμικρή δέσμευση.
Άρα είναι άνευ φαινόμενων συνεπειών. Άρα τότε γιατί γίνονται όλα αυτά κατά τη γνώμη σας, κύριε Βορύδη, για να πάμε στο πολιτικό. Θα σας πω λοιπόν για να πάω στο πολιτικό. Διότι ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με σημαία του την πάταξη της διαφθοράς. Ναι. Λέω κατευθείαν πολύ ορθώς. Mm-hmm. Κατευθείαν το λέω. Και λέω επίσης... Άρα θα συνταχθείτε με τη συγκρότηση των περαιτέρων. Και λέω επίσης, ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια φοβερά χαμένη ευκαιρία. Γιατί έχοντας το πει αυτό ο κύριος Τσίπρας, βάζοντας αυτό σαν στόχο, στην πραγματικότητα δεν ήθελε να συζητήσει για τη διαφθορά. Ήθελε να στοχοποιήσει πολιτικούς αντιπάλους. Και θα πω γιατί το λέω. Αυτή η Εξεταστική Επιτροπή συζήτησε για την υπερσυνταγογράφηση. Όχι. Για την προκλητή συνταγογράφηση. Όχι. Για τις προμήθειες στον χώρο της υγείας. Όχι. Για διαγωνισμούς θυμένους. Όχι. Για το φακελάκι. Όχι. Για τη μη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων. Όχι. Συζήτησε για τις ψεύτικες τιμολογήσεις των ιδιωτών παρόχων υγείας. Όχι. Συζήτησε. Θέλει να μας πει ο κύριος Βορύδης. Άρα λοιπόν, τι θέλω να μας πει. Περίοδο αυτό, αφού τι θέλετε να μας πει. Να το καταλάβω δηλαδή. Τι θέλετε να μας πει. Λοιπόν, ναι, για πέστε μας. Θέλει να σας πει ότι εργαλειοποιείται πολιτικά τη διαδικασία παρά να παράγεται ουσία. Πάρα πολύ ωραίο Σμίθ. Ακούστε τι θέλω να πω. Ναι, για πέστε μας. Πολύ εύκολα. Καλά, μην αγχώνεστε. Όχι, δεν αγχώνομαι καθόλου εγώ. Θέλω να πω με τεράστια ζητήματα για τα οποία θα μπορούσε να γίνει πολύ σοβαρή έρευνα και να καταλήξει και σε θεσμικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Πού κατέληξε όλο αυτό? Στο μη υφιστάμενο από πλευράς δημοσίου ενδιαφέροντος Ντινάν, στην υπόθεση των προσλήψεων του Άδωνη στο ΚΕΛΠΝΟ, στην υπόθεση των αρθροσκοπήσεων μιας τιμολογήσεως συγκεκριμένης. Και το τρίτο είναι, το τέταρτο, εμβόλια, αν θυμάμαι καλά, είναι στα εμβόλια. Πού είναι η μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά τα τεράστια θέματα, με θεσμικές προτάσεις, με προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος, με προτάσεις για το πώς μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν δομικά, δομικά, μα η εξεταστική μέσα από παρεμβάσεις. Για να δούνε, κύριε Βορύδη, αν χάθηκαν λεφτά. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, κυρία Ιωάννου, ο τίτλος «Διαφθορά στην υγεία» δεν είναι πραγματικός. Είναι στοχοποίηση των πολιτικών μου αντιπάλων. Και χρήση αυτού του τίτλου για να στοχοποιήσω τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Κύριε Ματά, ωραίο λοιπόν, το παραμύθι, αλλά δεν έχει δράκους. Και λέω ωραίο το παραμύθι γιατί. Διότι... Το είπα ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Διότι σε όλα νομίζω τα οποία ισχυρίστηκε ο κύριος Βορύδης, δεν έχει δίκιο. Και θα το πω. Γιατί δεν έχει δίκιο? Διότι εδώ, όπως και σε άλλα θέματα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κόμματα κτλ., έγινε μια εκτεταμένη προσπάθεια, η οποία θα παρουσιαστεί και θα κριθεί. Και αυτά που λέει ο κύριος Βορύδης θα κριθούν. Να αποτυπωθούν εμβληματικές, κατά τη γνώμη μας, εμβληματικά σκάνδαλα, ρεμούλες, στον χώρο της υγείας. Και κοιτάξτε τι είπε ο κύριος Βορύδης πριν. Ότι δεν ήταν, λέει, και τόσο πολύ στο δημόσιο συμφέρον η ιστορία του Ντινάν. Γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η προσέγγιση. Να κάνουμε διάφορα πράγματα, είπε. Τα θεσμικά, αν το ένα, το άλλο κτλ. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είπα αυτό. Είπα απλώς ότι υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες παράμετροι στον χώρο της υγείας, οι οποίες δεν μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πώς δεν? Δηλαδή, όταν παίρνουμε, για παράδειγμα, θεσμικές πρωτοβουλίες για το φάρμακο. Προχτές συνεδρίασε και η Διακομματική Επιτροφή, Επιτροπή για το Φάρμακο. Όταν κάνουμε επιτέλους τον μηχανισμό η χώρα μας με την πρωτοβουλία που πάρθηκε με τις χώρες που λέγονται η πρωτοβουλία της Βαλέτα. 6 χώρες να κάνουμε προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο για αυτές τις υψηλότητες στις τιμές του φαρμάκου. Είναι τίποτε αυτό? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν αποκαλύπτουμε και όταν αποκαλύπτεται η κρυμμένη κρύπτη με τη γυψοσανίδα και τα,
και τα υλικά δεν συνέβαινε. Με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως η κυρία Παπασπύρου είπε ότι ήταν κρυμμένα τα έγγραφα. Δεν συνέβαινε τίποτε. Δηλαδή δεν συμβαίνει τίποτε. Δεν έχει συμβεί τίποτε. Κυρία Μαντάν, μου επιτρέπετε. Όχι, σε αυτό που λέτε και συνεπικουρώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τονίσει σε πολλές περιπτώσεις και θέματα κακοδιαχείρισης και διαφθοράς και οτιδήποτε άλλο. Αυτό όλοι αντιλαμβανόμαστε από το πόρισμα ότι προφανώς έχει βάση, αλλά είναι κάτι άλλο εάν η εξεταστική μπορεί να προχωρήσει σε ποινικές ευθύνες. Νομίζω... Δεν μπορεί η εξεταστική εκ της φυσεώς. Όχι, αν παραπέμπει, αν προτείνει. Δεν βλέπω αδικήματα για να μπορέσετε. Μην είστε τόσο βιαστικοί. Όχι, δεν είμαι βιαστική. Εντάξει. Λέω το πόρισμά σας τι λέει. Το πόρισμα δεν περιγράφει αδικήματα. Η δικαιοσύνη βεβαίως και μπορεί να ψάξει. Το πόρισμα λέει για περαιτέρω διερεύνηση. Ναι, αλλά από τη δικαιοσύνη. Διότι δεν υπάρχουν αδικήματα πράγματα. Για να στήσετε προανακριτική. Ναι, λέω για το Ερίκος Δινάν, έτσι. Για το Κελπνό είναι μια ιστορία. Όσον αφορά για τα δύο σημεία που είπε ο κ. Βορύδης, για τον κύριο Λοβέρδο αναφέρεται στην. Στην τροπολογία, δηλαδή πέρα από το αν ήταν ειλικρινής ή όχι. Το θέμα της ουσίας, κατά τη γνώμη μου, το θέμα της ουσίας είναι τι έγινε με εκείνη την τροπολογία. Αν πράγματι είχε ετοιμαστεί από το 2011 που είχε έρθει στην διαδικασία. Ξέρετε, δίκιο έχετε εσείς, αλλά αυτά είναι πιο πολύ δικά σας. Δηλαδή, αυτό που ο κόσμος θέλει είναι φταίει ο Λάμπρου. Ας δικαστεί ο Λάμπρου, ας πάει μέσα ο Λάμπρου. Τα δικήματα, γιατί ξέρετε κάτι, δεν αρέσει πλέον στον κόσμο ούτε οι μπλε να ρίχνουν λάσπη στους κόκκινους, ούτε οι κόκκινοι στους μπλε. Θέλουν όποιος θέλει να πάει εκεί και να μπορεί ο άλλος να κάνει το εμβόλιο του και να πάει στο νοσοκομείο. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα και για τους δύο το λέω. Θα σας πω εγώ τώρα κάτι. Να σας πω εγώ από το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν εσείς εκφράζετε τον κόσμο ή ποιος εκφράζει τον κόσμο. Να σας πω ποιος εκφράζει τον κόσμο. Αυτός που κάνει που είναι έξω και είναι ο κόσμος. Όταν ο κόσμος δεν έχει εντατική. Όταν ο κόσμος δεν έχει νοσοκομείο, όταν εγώ έχασα δικό μου άνθρωπο γιατί δεν υπήρχε εντατική και πέθανε στο διάδρομο, τότε μου φταίνε όλοι οι άλλοι. Και θέλω αυτοί που φταίνε να τιμωρηθούν. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, επειδή εκφράζεται και μια προσωπική σας... Σας λέω, δεν είναι όμως μόνο εγώ, δεν είναι μόνο εγώ. Προσωπικό σας βίωμα. Ναι. Έχουμε κάνει, ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωρίζετε... Δεν ρίχνω ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν και παλιότερα, προόδους σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αυτό το οποίο λέω, και ίσως γίνομαι και αντιδημοφιλής, εδώ δεν είναι απλώς τι λέει ο κόσμος. Εδώ είναι θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες με, θα έλεγα με συνετό τρόπο, πρέπει να εξαντληθούν. Περί αυτού πρόκειται. Ας δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σας. Πολύ μ' αρέσει που κάνω παρέα με τόσα κορίτσια. Δεν θέλω άλλον άντρα μέσα εδώ. Το γέλιο. Έρχομαι. Η παρέα. Πάμε κατά όλο το χρόνο. Η στιγμή. Πλάκα μου κάνει.